δεν ολοκληρώθηκε ακριβώς στο 100%. Έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Υπάρχουν κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγοί ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα είχαμε πληροφορίες στην ενδοχώρα της Μεσσηνίας. Ωστόσο, τις αμέσως προσεκείς ημέρες τίνει να ολοκληρωθεί οριστικά η περίοδος συγκομιδής η φετινή. Είναι γεγονός ότι ήταν μία από τις πιο μακρές περίοδους συγκομιδής. Τους λόγους τους έχουμε αναλύσει στο παρελθόν. Τα στοιχεία παραγωγής που έχουμε μέχρι τώρα είναι ικανοποιητικότατα. Πέσαμε στις εκτιμήσεις μας έξω ευχάριστα, ενώ είχαμε κάνει μια εκτίμηση γύρω στους 27 με 30 χιλιάδες τόνους το Δεκέμβριο. Φαίνεται ότι από τα στοιχεία που μας προσκομίζουν τα αεροτριβεία, ότι η παραγωγή θα αγγίξει ίσως και να ξεπεράσει τους 33 χιλιάδες τόνους. Αυτό σημαίνει ότι είναι μία από τις καλύτερες χρονιές σε επίπεδο χωρικής ευθύνης της υπηρεσίας μας. Και όσον αφορά δε τον ομό, είναι μία από τις υψηλότερες χρονιές, νομίζω ότι προσεγγίζει, αν όχι ξεπερνά, και την αντίστοιχη παραγωγή προδιετίας, όπου ήταν νομίζω γύρω στους 61 με 62 χιλιάδες τόνους. Φαίνεται ότι μαζί με την τριφυλία η παραγωγή θα είναι γύρω στους 63 χιλιάδες τόνους, ίσως και μεγαλύτερη. Που αυτό σημαίνει ότι είναι από τις υψηλότερες παραγωγές, αν όχι υψηλότερη των όλων των ετών στη Μεσσηνία. Και δεν είναι μόνο αυτό, καθιστά τη Μεσσηνία, όπως και τα τελευταία χρόνια, την κορυφαία ελοκομική περιοχή της Ελλάδας, μακράν των υπολείπων, και φέτος, πέραν της παραγωγής, έχουμε και ένα εξίσου ευχάριστο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου είναι αρίστης ποιότητας. Από την αρχή ήδη της περίοδου συγκομιδής έως και την ολοκληρωσή της θα μπορούσε να πει κανείς. Στοιχεία που έχουν να κάνουν και με τα χημικά χαρακτηριστικά, οξύτες δηλαδή, ελάχιστες γραμμές. Και επίσης έχουν να κάνουν και με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά. Το συμπέρασμα λοιπόν που βγαίνει είναι ότι φέτος έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά, έτσι όπως εξελίχθηκε. Βέβαια εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι παρά το γεγονός αυτό υπήρχαν περιοχές της Μεσσηνίας οι οποίες επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, από χαλαζοπτώσεις. Ήδη από τον Ιούλιο του 2017 είχαμε την πρώτη σημαντική χαλαζόπτωση σε ένα θύλακα της Πηλίας και Τριφυλίας, καθώς επίσης και χαλαζοπτώσεις που επακολούθησαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Και είχαμε φυσικά και σε κάποιες λίγες περιοχές τα απότοκα της παρατεταμένης ανομβρίας του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπόρου που επηρέασαν εκεί την παραγωγή. Ως γενικό συμπέρασμα όμως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές και σε επίπεδο παραγωγής και σε επίπεδο ποιότητας.